Σοκ προκαλεί στην Ξάνθη η απόφαση του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να καταργήσει την κατανομή των 13,4 εκατομμυρίων ευρώ για το leader όλης της χώρας με κύριο επιχείρημα την κατανομή των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στην αναπτυξιακή Ξάνθης που χαρακτηρίζεται παράλογη. Όπως έγινε γνωστό, η απόφαση του Υπηρεσιακού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς υπεγράφει μόλις δύο ημέρες πριν τις εκλογές 17 Ιουνίου με καταγγελίες για κατανομή σε επιλεγμένους φορείς αναπτυξιακές εταιρείες και αιχμή την αναπτυξιακή Ξάνθης που θα ελάμβανε τη μερίδα του Λέοντος χωρίς να έχει υλοποιήσει κανένα έργο leader από το 2007 σύμφωνα με το κλίμα που αποτυπώνεται στο πανελλαδικό τύπο. Θέλω να τονίσω και να διευκρινίσω ότι ο υπηρεσιακός υπουργός έκανε την κατανομή μάλιστα σε μια περίοδο πολύ έτσι μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα μας. Από ό,τι ξέρετε, ο υπηρεσιακός υπουργός είναι ένας υπηρεσιακός και αποδεκτός από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως δεν έχει και πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβη αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να ανασταλούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα σύμφωνα με τη ενημέρωση που μου κάνετε. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι οι Ευρωπαίοι πιέζουν να απορροφήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς έχουμε υποχρέωση όταν δεν κυκλοφορεί ούτε ένα ευρώ στην πόλη μας, στο νομό μας, αλλά και στη χώρα μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιες πολιτικές ενέργειες. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε ο Χ. Τσαφτσάρης, και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω γιατί είναι σημερινός υπουργός και είναι διορισμένος από μια κυβέρνηση πολυκομματική. Τι σκέφτεται και θέλει να κάνει, και το οποίο με καίει εμένα είναι ότι θα ανασταλεί η απορρόφηση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων σε πρώτη φάση η πόλη μας, ο νομός μας δικαιούταν τα 2.900.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η ανάκληση της απόφασης του Υπηρεσιακού Υπουργού κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διορθωθούν παραλήψεις και να ακολουθήσει σύντομα νέα κατανομή που θα λαμβάνει υπόψη της την τελική ρύθμιση όλων τοπικών προγραμμάτων, ώστε οι διαθέσιμες πιστώσεις να κατανεμηθούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα τοπικά προγράμματα έχουν εγκριθεί με τη βάση τη νέα στρατηγική και με τη νέα κατανομή θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων.